Οι σφοδρές οδομαχίες μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών σημάδεψαν τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς στην Κωνσταντινούπολη. Αψηφώντας την κυβερνητική απαγόρευση, οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό και να προσεγγίσουν την πλατεία Ταξίμ. Με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού, οι δυνάμεις καταστολής επιχείρησαν να διασπάσουν τους συγκεντρωμένους. Οι διαδηλωτές απάντησαν με πέτρες και βόμβες Μολότοφ. 40.000 αστυνομικοί βρέθηκαν στους δρόμους της πόλης για να εμποδίσουν την πρόσβαση στην πλατεία σύμβολο των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο ανταποκριτής του Euronews μεταδίδει. Σε αυτό το δρόμο που οδηγεί στην πλατεία Ταξίμ βρίσκονται τα γραφεία ενός συνδικάτου. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών ήταν πολύ ωραίες. Πρωτομαγιά βίας και καταστολής στην Κωνσταντινούπολη. Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν και χρειάστηκαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Οι περισσότεροι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από τη χρήση χημικών, μεταξύ αυτών και μικρά παιδιά. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν πάνω από 130 συλλήψεις. Επεισόδια ξέσπασαν και στην Άγκυρα.